Πάω στον κύριο Χάρη Καρουζάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Αερολέσχης Ηρακλείου, για τους αγώνες κυπέλου Γενικής Αεροπορίας Κνωσός ΚΑΠ που έχουμε μπροστά μας 10 και 11 Φεβρουαρίου. Καλημέρα κύριε Καρουζάκη. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, για δώστε μας λίγο το στίγμα σας, αγώνες κυπέλου Γενικής Αεροπορίας Κνωσός ΚΑΠ. Η Αερολέσχη μας μαζί με την Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία ανέλαβαν και οργάνωσαν για να εκτελέσουν το Σάββατο το πρωί, όπως πολύ καλά είπατε, τους πρώτους αεροπορικούς αγώνες Γενικής Αεροπορίας στην Ελλάδα για το 2024, οι οποίοι θα γίνουν στο αεροδρόμιο μας, στο Νίκος Καζαντζάκης. Κύριε Καρουζάκη, τι περιλαμβάνουν δηλαδή ακριβώς αυτοί οι αγώνες κυπέλου Γενικής Αεροπορίας? Λοιπόν, αυτοί οι αγώνες θα γίνουν εντός του αεροδρομίου του Ηρακλείου. Ναι. Θα περιλαμβάνουν προσγειώσεις ακριβίας, δηλαδή σε κάποια γραμμή επάνω σε κάποιο όριο θα πρέπει να γίνει η προσγείωση αυτή. Θα υπάρχουν πόντι, πέναλτις, αν αποκλίνεις από τη γραμμή αυτή. Θα γίνουν οι κύκλοι οι οποίοι θα γίνουν από την απογείωση μέχρι την προσγείωση, θα είναι χρονομετρημένοι με ακρίβεια δευτερολέπτου. Και κάθε αεροπλάνο θα έχει δύο προσγειώσεις και να ξαναφύγει πάλι touch and go, το λέμε εμείς, μία προσγείωση full stop. Έχουμε πληρώματα από όλη την Ελλάδα. Με προλάβατε, για να, δηλαδή να καταλάβουμε ότι αφού γίνονται μαζί με την Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία, ότι σε αυτή τη διοργάνωση έχουν κληθεί και θα συμμετάσχουν και άλλες αερολέσχες ανά την Ελλάδα, θα υπάρχουν αερολέσχες από όλη την Ελλάδα, όπως είπαμε. Είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον και από την Κύπρο και από άλλα μέρη της, και από πολλά μέρη της Ελλάδας, οι οποίοι για κάποιο λόγο ακύρωσαν, δεν ξέρω, λόγω καιρού, ίσως δεν είχαν καλό καιρό εκεί πέρα, δεν ξέρω. Πάντως τα πληρώματά μας θα είναι 18, δηλαδή θα έχουμε 18 κύκλους. Αρχίζει ενωμένης από τις 10:30 το πρωί. 18 κύκλοι, 18 πληρώματα, 18 θέλετε να πείτε μονοκινητήρια αεροσκάφη. Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Είναι τα αεροσκάφη τα οποία έχουν στη διάθεσή τους οι αερολέσχες οι οποίες θα πάρουν μέρος, ναι. Είναι η κατηγορία της Γενικής Αεροπορίας. Αυτό σημαίνει ότι το μέγιστο βάρος απογείωσης του κάθε αεροπλάνου Αθηνού δεν υπερβαίνει τους 5.700 κιλά. Αυτή είναι η κατηγορία της Γενικής Αεροπορίας. Από εκεί και κάτω μετά υπάρχουν τα υπερελαφρά ή τα πολύ ελαφριά. Έτσι. Εμάς είναι η μεγαλύτερη κατηγορία στα ιδιωτικά. Είναι τα γνωστά τετραθέσια, πενταθέσια. Αυτή είναι η κατηγορία των αεροπλάνων. Α, μάλιστα. Λοιπόν, είπατε 10:30 το Σάββατο στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Εγώ είμαι φίλος του αεροπλάνου, με ενδιαφέρει πώς έρχομαι, πού πηγαίνω, έτσι ώστε να ξέρω ποιες κινήσεις θα κάνω, κύριε Καρουζάκη. Πάρα πολύ ωραία. Οι φίλοι μας, οι θεατές, θα πρέπει να έρθουν από τις 9 μέχρι τις 11 στην ανατολική πύλη του αεροδρομίου. Η ανατολική πύλη του αεροδρομίου είναι αυτή που είναι κάτω από τον πύργο ελέγχου. Από εκεί θα περάσουν με την ταυτότητά τους από το μηχάνημα, θα ελεγχθούν, θα τους περιμένει ένα λεωφορείο να τους πάρει από εκεί, να τους πάει στο χώρο του θεάματος, και όταν τελειώσουν οι αγώνες θα ξαναμπεί πάλι το λεωφορείο αυτό να μεταφέρει σε επιβάτες. Ο χώρος του θεάματος είναι κοντά εκεί και στο δικό σας το υπόστεγο, θέλετε να πείτε, της αερολέσχης Ηρακλείου? Ακριβώς αυτό το υπόστεγο, το δικό μας θα γίνει. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος αριθμός φίλων του
του αεροσκάφους, της αεροπορίας, τέλος πάντων, που θα μπορεί να έρθει, το αεροπλάνο που θα μπορεί να έρθει να δει τους αγώνες αυτούς, ή όσοι θέλουν μπορούν να έρθουν? Όσοι θέλουν μπορούν να έρθουν. Ωραία. Όσοι θέλουν μπορούν να έρθουν. Ωραία. Αυτοί οι αγώνες είναι και για μας ένας μπούσουλας, κυρία Βουλβιράκη. Μπούσουλας γιατί? Δεν έχουν ξαναγίνει στο Ηράκλειο. Είμαστε εμείς οι πρώτοι που το διοργανώνουμε μετά από πάρα πολλά χρόνια. Είναι και τα 50 χρόνια από την ίδρυσή σας τώρα. Είναι και τα 50 χρόνια τα δικά μας που τα γιορτάζουμε, ναι. Ως εκ τούτου δεν μπορούμε να προβλέψουμε ότι θα έχουμε 500 άτομα ή 1000 άτομα εκεί πέρα. Γιατί θα προσπαθήσουμε να εξυπηρετήσουμε όλο τον κόσμο που θα έρθει. Εγώ το μόνο που θα ζητήσω από τους θεατές είναι να σεβαστούν το χώρο. Ο χώρος είναι ελεγχόμενος. Δεν είναι εκεί πέρα για να έρθουν να κάνουν βόλτα στη λιακάδα. Να καθίσουν στο συγκεκριμένο σημείο που έχει οριοθετηθεί. Θα παρακολουθήσουν τους αγώνες. Και στο τέλος θα φύγουν πάλι από εκεί πέρα με το λεωφορείο να βγουν έξω. Ναι. Δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Ακριβώς, μα εκτός του ότι βρίσκονται σε μια οριοθετημένη περιοχή, όταν μιλάμε και για αγώνες γενικής αεροπορίας, φαντάζομαι ότι ο καθένας από εμάς θα πρέπει να καταλαβαίνει ότι υπάρχουν και τα στάνταρ ασφαλείας, κύριε Καρουζάκη, τα οποία θα πρέπει να ακολουθηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι δεν είναι? Θα υπάρχουν άνθρωποι δικοί μας εκεί πέρα, οι οποίοι θα τους κατευθύνουν, θα ό,τι χρειάζονται, θα τους καθοδηγούν. Επίσης αυτό που θα ήθελα είναι να μην μου αφήσουν πολλά σκουπίδια. Καλά κάνετε και το λέτε. Μέσα σε όλα αυτά τα οποία αναφέρετε, πολύ καλά κάνετε και το λέτε, κύριε Καρουζάκη. Είπατε πριν από λίγο, για εμάς εδώ, για εσάς θα είναι ένας μπούσουλας αυτοί οι αγώνες, οι οποίοι γίνονται μέσα στο πλαίσιο του εορτασμού των 50 χρόνων από την ίδρυση της Αερολέσχης Ηρακλείου. Είναι δηλαδή κάτι που θέλετε να καθιερώσετε, θέλετε να πείτε? Δεν θα το έλεγα να καθιερώσουμε, διότι δεν έχετε ιδέα τι γραφειοκρατία υπάρχει και τι προβλήματα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε για να το φέρουμε σε πέρας αυτό το εγχείρημα. Mm-hmm. Μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε και κάποια βοήθεια, να μπορούσαμε να το κάνουμε κάθε χρόνο. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, το αεροδρόμιο είναι ένα διεθνές αεροδρόμιο, δεν είναι πάντα εύκολο. Δεν είναι το καλοκαίρι, τον άλλο μήνα δηλαδή ανοίγει η σεζόν. Δεν θα μπορέσουμε να μπλοκάρουμε το αεροδρόμιο. Σωστά. Όπως το μπλοκάρουμε τώρα. Σωστά το λέτε. Ένας λόγος είναι ότι είναι και τα τελευταία 3-4 χρόνια του αεροδρομίου μας. Πέρα. Η αλήθεια είναι, κύριε Καρουζάκη, ότι ό,τι για σας μπαίνει ως πρώτη σκέψη στο μυαλό για το τι μπορείτε και τι δεν μπορείτε να κάνετε, για τους υπόλοιπους εμάς που δεν έχουμε σχέση, σαφέστατα έχει μια παραπάνω δυσκολία να τρέξει η σκέψη προς τα εκεί. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία τρέχουν για αυτό το θέμα. Λοιπόν, εμείς κρατάμε τα βασικά. Αγώνες κυπέλου γενικής αεροπορίας, Κνωσός ΚΑΠ για τα 50 χρόνια της ίδρυσής σας, 10 και 11 Φεβρουαρίου, σημαίνει ότι και τις δύο μέρες, αν θέλω, μπορεί να έρθω. Η μέρα τέλεση είναι 10 του μήνα, είναι το Σάββατο. Το 11 του μήνα είναι εάν δεν προλάβουμε το Σάββατο να τελειώσουμε. Αλλά πιστεύω ότι θα προλάβουμε να το τελειώσουμε μέχρι το απόγευμα. Ωραία. Είναι δηλαδή από τις 10.30 το πρωί μέχρι τις 4, όπως βλέπω και στο δελτίο τύπου. Περίπου. Ό,τι ώρα τελειώσει. Ναι. Ωραία. Υπάρχει και η εναέρια κυκλοφορία, η οποία, ξέρετε, πρέπει να σταματάμε για να γίνονται προς απογειώσεις των αεροσκαφών. Σωστά που το λέτε. Σωστά το λέτε. Εφόσον λοιπόν προλάβετε, είναι μία ημέρα οι αγώνες αυτοί. Σε περίπτωση που δεν προλάβετε, πάτε και στις 11 του μήνα. Ναι, που είναι η μέρα σωστό, Δευτέρα. Σωστό. Ωραία. Ο καθένας από εμάς που επιθυμεί, είναι φίλος τέλος πάντων του αεροπλάνου, ή θέλει να δει
αυτούς τους αγώνες, 9 το πρωί με 11 ή 9 με 11 το πρωί στην ανατολική πύλη του αεροδρομίου, εκεί που περνάς μέσα από τα X-ray που κάνεις, που δείχνεις, γιατί μπαίνεις μέσα σε ένα ελεγχόμενο χώρο κάτω ακριβώς από τον πύργο. Μπαίνεις με την ταυτότητά σου, λες που θέλεις να πας, υπάρχει πάντα λεωφορείο το οποίο θα σε πηγαίνει στο χώρο όπου θα γίνουν οι αγώνες, και μετά το τέλος των αγώνων και πάλι το λεωφορείο αυτό θα σε επιστρέψει στη συγκεκριμένη πύλη. Ωραία. Λοιπόν, εάν κάποιος θέλει, το τελευταίο που ρωτώ, γιατί πρέπει να κλείσω, ο χρόνος μου τελείωσε, εάν κάποιος θέλει να πάρει περισσότερες πληροφορίες, εάν δεν πρόλαβε να το ακούσει και το θέμα τον ενδιαφέρει, δίνεται στον αέρα επίσης δύο τηλέφωνα, κύριε Καρουζάκη, για να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας, έτσι? Σωστό. Θέλετε να τα αναφέρετε εσείς τα τηλέφωνά σας? Το δικό μου τουλάχιστον, 6950-830-309. Προσπαθώ να απαντάω σε όλες τις κλήσεις. Αν δεν μπορέσω εγώ, θα είναι και ο Γενικός Γραμματέας, ο Χάρης Μανουσάκης. Το τηλέφωνο του υπάρχει εκεί πέρα στις αφίσεις επάνω και στο δελτίο τύπου, μπορεί να επικοινωνούν και με εκείνον. 6936-785-427. Ναι. Αυτό, ναι. Μία μικρή διευκρίνηση να κάνω. Κάποια παιδάκια που δεν έχουν ταυτότητα θα μπορούν να μπαίνουν με κάποιο άλλο παραστατικό, πιστεύω ένα βιβλιάριο υγείας που να έχει μια φωτογραφία και το ονοματεπώνυμο των παιδιών. Σωστά, εφόσον έρχονται ούτως ή άλλως μαζί με τους γονείς τους, γιατί από κάποια ηλικία και κάτω θα πρέπει να συνοδεύονται, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Ωραία. Βέβαια. Λοιπόν, κύριε Καρουζάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Καλά να είστε. Τελευταία κουβέντα από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω κάποιους φίλους οι οποίοι με την ηλική βοήθειά τους μας βοήθησαν να φέρουμε σε πέρας αυτούς τους αγώνες. Την οργάνωσή τους, βέβαια. Εγώ ηλική βοήθεια, οικονομική βοήθεια δεν είχαμε από κανένα. Όλα αυτά τα πράγματα θα τα καλύψουμε μόνοι μας. Ωραία. Λοιπόν, το μεγάλο ευχαριστώ σε όλους γενικότερα, χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα αυτή την ώρα να πούμε ονόματα. Μας πιέζει ο χρόνος. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρουζάκη. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Θα σας δούμε το Σάββατο. Γεια σας.